Γεια σας, καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πραγματικά πανέμορφο και επίσης πανεύκολο σχέδιο με βελόνες. Το σχέδιο αυτό είναι ιδανικό για οτιδήποτε πλεκτά, είτε είναι χειμωνιάτικα, όπως πανέμορφα κασκόλ, ζακέτες, πουλόβερ, καζάκες, κουβερτούλες και επίσης και καλοκαιρινά πλεκτά. Το σχέδιο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον επειδή είναι πολύ σταθερό, δεν ξεχυλώνει εύκολα. Είναι πολύ σταθερό και η πλέξη αυτή μας κάνει το πλεκτό να είναι σχεδόν να διπλασιάζει το πάχος. Με όποιο νηματάκι και να πλέξουμε, εγώ πλέκω με νηματάκι που πλέκω με βελόνες νούμερο 4, το πλεκτό, το σχέδιο αυτό είναι πολύ σταθερό. Αυτή είναι καλή πλευρά του πλεκτού και στην ανάποδη πλευρά, κοιτάξτε, επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο. Λοιπόν, η πλέξη αυτή πλέκεται με δύο σειρούλες, οι οποίες επαναλαμβάνουμε. Και αριθμός πόντων που θα ρίξουμε στη βελόνα είναι πολλαπλό του 4. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το σχεδιάκι μας. Έχω βάλει στη βελόνα 22 πόντους. 5 επί 4, 20 και από ένα πόντο ακριανό. Βγάζω τη βελόνα και ξεκινάμε το σχεδιάκι μας. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο απλεκτό. Στη συνέχεια, ενδιάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο πόντο, βάζουμε την δεξιά βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα, την τραβάμε αρκετά, να μην είναι πολύ σφιχτή, κάνω ένα ρίξιμο και στη συνέχεια πλέκω δύο πόντους μαζί, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια πλέκω επόμενους δύο πόντους, τους πλέκω μαζί, δύο πόντους μαζί, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος των πόντων. Αυτές είναι 4 θηλιές, το πρώτο μας πρώτη σειρά. Συνεχίζουμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Πάλι ενδιάμεσα από δεύτερο και τρίτο πόντο βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα προς τα πάνω, ρίξιμο και στη συνέχεια πλέκουμε δύο πόντους μαζί βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Συνεχίζουμε πλέκοντας πάλι δύο πόντους μαζί, καλή, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Κάναμε το δεύτερο. Όπως είπαμε είναι 4-4. Συνεχίζουμε ενδιάμεσα στο δεύτερο και τρίτο πόντο, βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα με προς τα πάνω, κάνουμε ρίξιμο στη συνέχεια. Δύο πόντους μαζί και επόμενους δύο πόντους πάλι πλέκουμε μαζί βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος του πόντου. Επόμενο, ενδιάμεσα στο τρίτο ρίξιμο, τραβάμε την κλωστούλα, ρίξιμο και πλέκουμε δύο πόντους μαζί. Επόμενους δύο πόντους επίσης τους πλέκουμε μαζί καλή. Συνεχίζουμε. Ενδιάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο τραβάμε κλωστούλα, ρίξιμο και πλέκουμε δύο πόντους καλή. Και επόμενους δύο πόντους επίσης τους πλέκουμε δύο πόντους μαζί καλή. Και πόντος ακριανός. Αυτή ήταν η πρώτη μας σειρά. Στη δεύτερη σειρά σηκώνουμε το πρώτο πόντο και πλέκουμε. Ένα, δύο, τρεις πόντους καλή, βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Το επόμενο πόντο, το τέταρτο, το περνάμε άπλεκτο, κρατώντας το νηματάκι μπροστά. Και συνεχίζουμε. Ένα, δύο,
τρεις πόντους καλή, το τέταρτο πόντο το περνάμε άπλεκτο. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3 πόντους καλή, το τέταρτο πόντο το περνάμε άπλεκτο. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3 πόντους καλή και το τέταρτο το περνάμε άπλεκτο. 1, 2, 3 πόντους καλή και το τέταρτο το περνάμε άπλεκτο και πόντος ακριανός. Και αυτές δύο σιρούλες επαναλαμβάνουμε και θα μας βγει αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Σταθερό, παχουλό και πανέμορφο, πιστέψτε με. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου. Γράψτε μου, ευχαρίστως θα απαντήσω και φυσικά θα βοηθήσω. Κάντε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Θα είστε ενήμεροι, πατώντας ένα κόκκινο κουδουνάκι, θα είστε ενήμεροι κάθε φορά που θα εμφανιστεί κάποιο από τα καινούρια σχεδιάκια μου. Έχω πραγματικά πολλά σχέδια, όμορφα και εύκολα. Και επίσης αρκετές συμβουλές σχετικά με το σωστό τελείωμα του πλεκτού, ένωμα, σήκωμα πόντων κτλ. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.